Ελάς υγεία. Υγεία, χρόνια πολλά. Για τον χρόνο, υγεία. Τηρώντας τις παραδόσεις με μικρές παραλλαγές στον τρόπο ψησίματος του Πασχαλινού Αρνιού, γιόρτασαν τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας οι Χανιώτες. Στα μπούτια, στα μπούτια. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη σε όλους, με υγεία και χαρές σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, το Πάσχα θέλει ψησταριά ή ό,τι μπορεί ο καθένας, έτσι, οικογένεια, παρέα καλή. Άμα δεν το κάνουμε και τώρα που μπορούμε, πότε θα το κάνουμε. Καλά να είμαστε και να περνάμε καλά. Κάθε χρόνο το Πάσχα ίδιο είναι. Ας είναι οι άνθρωποι την υγεία του, αυτό είναι, να έχουμε την υγεία μας να περνούμε καλά. Τα υπόλοιπα τα κανονίζει ο Θεός. Χρόνια πολλά και καλά. Να περνούμε ωραία. Με υγεία. Υγεία, αγάπη, παγκόσμια ειρήνη. Τι θέλει το Πάσχα για να πέρασει καλά η οικογένεια? Ποια είναι τα συστατικά, τα βασικά? Να είμαστε μονιασμένοι, να είμαστε όλη η οικογένεια. Όρεξη και χαρά. Τίποτα άλλο. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Σε απλές και πιλωτές πολυκατοικιών με σύμμαχο τον καλό καιρό, τα πασχαλινά τραπέζια ετοιμάστηκαν από νωρίς. Καλή παρέα, μουσική και τραγούδια και τα εδέσματα της ημέρας συνέθεταν το σκηνικό στα περισσότερα σπίτια. Πως υγεία, χρόνια υγεία, πολλά. Υγεία, γεια σας. Χριστός, είστε καλά. Πολλοί εγκατέλειψαν για φέτος το έθιμο του σουβλίσματος του Αρνιού και υιοθέτησαν την τεχνική του Αντικριστού. Το ψήσαμε Αντικριστό, δηλαδή όχι πάνω στη φωτιά, δίπλα στη φωτιά. Πλάι από τη φωτιά. Το έχουμε βάλει τώρα, ψήνεται περίπου 3 ώρες, σιγά σιγά κατεβαίνουν τα πρώτα κομμάτια. Φέτος κάθε χρόνο κάναμε ψητό, αρνί σουβλίζαμε. Ο φέτος το κάναμε Αντικριστό, κάθε χρόνο αλλάζαμε και λιγάκι για να περνούμε και πιο ωραία. Το Πάσχα θέλει ψησταριά. Πάντα, από νωρίς το πρωί. Είναι κομμάτια πανσέτας, έχουν μαριναριστεί από το πρωί, από χτες μάλλον. Και λαχανικά τα έχουμε βάλει στη σούβλα το πρωί, από νωρίς. Και όσο γίνεται κόβουμε και τρώμε, δεν σταματάμε. Η μέρα αγάπης για τους περισσότερους συνυφασμένη με το σμίξιμο της ελληνικής οικογένειας στα μεγαλύτερα μέλη είχαν επιπλέον λόγους να αισθάνονται διπλή χαρά. Πάσχα οικογενειακά, με καλό φαγητό, όπως ορίζει η παράδοση. Ό,τι μπορούμε. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους. Έχω τις δυο μου κόρες, τη Μαρία και την Κατερίνα που μου έκαναν τη χαρά του παππού, να νιώσω παππούς. Έχω και δυο γιους, μια χαρά περνούμε. Καλό Πάσχα με υγεία. Όπως και όπου και αν στρώθηκε το πασχαλινό τραπέζι, αυτό που δεν έλειψε από κανένα σπίτι ήταν οι ευχές για υγεία, αγάπη και ευλογία. Ευχές που εκφράστηκαν κάθε στιγμή της ημέρας.